Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν αντίμετρα και δεν θέλω εσύ να λαμβάνεις σοβαρός άμα το παραμύθι. Για να πάρουμε τα αντίμετρα, υψηλό πλεόνασμα. Να φτάσουμε σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,5%. Είναι δυνατόν, Γιώργο, αυτιά να φτάσουμε σε πλεόνασμα 5,5% και να είμαστε ακόμα ζωντανοί σε αυτή τη χώρα? Άρα ούτε εδώ μας λέγανε το 3,5% είναι αδύνατον. Μάλιστα. Είναι παραμύθια τα αντίμετρα. Τότε τα αντίμετρα τα λένε, ναι, για να κοροϊδέψουν τους βουλευτές τους ή για μάλλον για την ακρίβεια. Για να έχουν οι βουλευτές τους κάτι να λένε στα χωριά και στα καφενεία γιατί ψηφίζουν τη μείωση του αφορολογήτου, γιατί τους κόβουν τις συντάξεις. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να πιάσουμε 5,5% πρωτογενές πλεόνασμα? Τώρα μιλάμε στα σοβαρά. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς του Τσίπρα, από τα γνωστά που λέει. Και τα λέει και γελάει κιόλας, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα πρωί-πρωί. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να μπει να νομιμοποιήσει την κοροϊδία του ελληνικού λαού με τα δίθεν αντίμετρα? Τα αντίμετρα θέλουν δεν μεγάλη προσοχή. Αντίμετρα. Δεν θα υπάρξουν αντίμετρα. Αυτά είναι χάντρες στους ηθαγενείς.